της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Καλή σας ημέρα από την άξο, κύριε Λεβέντη. Καλημέρα σας, κύριε Μπραν. Τι κάνετε? Μια χαρά. Να ρωτήσω κάτι, να πάμε από τα αποτελέσματα των εκλογών και να φτάσουμε στο σήμερα που πάμε ξανά σε εκλογές. Ναι. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά που ακούσαμε όλο αυτό το διάστημα? Ο καθένας λέει τις μπούρδες του, να το πω έτσι. Λέει τις απόψεις του, οι οποίες βέβαια, γιατί τις είπα μπούρδες, διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο καθένας κοιτάει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, ότι ο καθένας βλέπει τα λάθη απέναντι και όχι στη δική του πλευρά. Το γεγονός ότι... Έχει κουραστεί ο κόσμος από αυτή τη διαδικασία, όταν μιλάνε οι νεοδημοκράτες να μην φταίνε ποτέ, να φταίνε οι άλλοι. Όταν μιλάνε οι πασοξίδες να φταίνε οι άλλοι. Τώρα φταίει ο Τσίπρας, έτσι. Ναι, ναι, τώρα φταίει ο Τσίπρας για όλα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Σχετικά με την Ένωση Κεντρών, εσείς θα μπείτε ξανά στην εκλογική μάχη, κύριε Λεβέντη? Εμείς έχουμε μια συνέπεια, κυρία Μπράουν. Μάλιστα. Κάποτε μου είχατε πει ότι για το Δημαρά, περιμένατε ο Δημαράς να πάει με τον Καμένο? Ο Δημαράς υποτίθεται ότι ήταν... Το άρμα, το παγελίνιο άρμα. Είχατε πει ότι δεν τον παίζουν τα κανάλια. Νομίζω εσείς μου το είχατε πει. Ναι, δεν το είχα αποτυπώσει. Ενώ τον παίζανε τα κανάλια. Δηλαδή σε όλη την Αθήνα το άρμα πολιτών και στις δημοσκοπήσεις συμπεριλαμβάνεται και στις... εμφανίσεις από εδώ και από εκεί τον εβάζανε. Τον καλούσαν τα κανάλια των Αθηνών. Δεν τον καλούσαν βέβαια όπως τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουν αποκλείσει και τη Χρυσή Αυγή, δηλαδή τι έγινε, ναι, και όλα αυτά που έγιναν. Τη Χρυσή Αυγή τώρα δεν είναι και λάθος, που το λέω εγώ αυτό, αλλά τι να προβάλλεις. Τι να προβάλλεις από αυτούς, τις κουρεμένα κεφάλια και την άποψη ότι ο Χίτλερ ήταν δημοκρατικός ηγέτης. Να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, ότι αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή ψήφισαν πάνω στο θυμό τους. Είναι βασιλόφρονες και χουντικοί. Ένα μισό εκατομμύριο κόσμο ναι, πήγησε, αλλά έτσι. Πάει, μα η Ελλάδα είχε πάντα, και ο Θεοτόκης, ένας που έβαζε με την Εθνική Παράταξη, έπαιρνε 7,5%. Εκείνοι λένε ότι είναι εθνικιστικό κόμμα και όχι ναζιστικό. Επιμένουμε ότι δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Μα δεν διαφέρει ο εθνικισμός. Ναι. Από τον ναζισμό, από το έτσι. Από τον ναζισμό διαφέρει. Ακούστε, οι Ιταλοί εθνικιστές, οι του Μουσολίνη, αποκαλούσαν τους αυτούς τους φασίστες. Το ίδιο οι Γερμανοί, οι εθνικοσοσιαλιστές του Χίτλερ, αυτοί αποκαλούσαν τον εαυτό τους φασίστα. Μάλιστα. Δεν τους αποκαλούσαν οι άλλοι. Λοιπόν, αφήσουμε... Πρώτη φορά βλέπω εθνικιστές που να αρνούνται τη λέξη φασίστα. Τώρα θα δούμε πώς θα πάνε οι επόμενες εκλογές, γιατί οι εκτιμήσεις είναι ότι θα πέσουν πολλά από τα κόμματα που πήραν αυτή την ψήφο. Αν θέλετε, δεν ξέρω εγώ αν ήταν ψήφος οργής, θυμού, τι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ήταν ψήφος τρέλας. Όταν ας πούμε φεύγει ο Νεοδημοκράτης και ψηφίζει Χρυσή Αυγή και ρωτάω γιατί ψηφίσατε Χρυσή Αυγή, για να μπει λέει ο Ταύρος μέσα στο Ιαλοπολείο, μες στη Βουλή, να τους τα σπάσει. Άκου τώρα, δεν είναι... Ήθελε δηλαδή να δείξει το θυμό του ο δεξιός που του κόψανε τα 3 εκατοστάρικα από το μισθό του και τον έδειξε το θυμό του με την ψήφο στη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα τρελοκομείο, ένα απόλυτο τρελοκομείο στη συμπεριφορά. Ο Έλληνας δεν ήθελε να του θίξουν το μισθό και τη σύνταξη, αλλά... τον άξιζε το μισθό και τη σύνταξη. Ο αστυνομικός, ας πούμε, παίρνει σύνταξη στα 48 του. Όταν στη Γερμανία ο αστυνομικός παίρνει στα 67. Ναι, κοιτάξτε, να μην δούμε σε τέτοιες... Ο αστυνομικός πρέπει να παίρνει 2.500 σύνταξη. Όταν ο νέος που δουλεύει στο Βερόπουλο παίρνει 650 ευρώ και τα κάνανε 500. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ήθελα αλλά είναι σημαντικό. Είναι γιατί σημαντικό. Τέτοιοι άνθρωποι δηλώνουν θυμό. Δηλώνουν θυμό άνθρωποι που από 2.500 σύνταξη τους τις πήγανε 1.800. Δεν φταίνε αυτοί, κύριε Λεβέντη, φταίνε αυτοί που τους έδωσαν τις 2.500 σύνταξη, έτσι. Ναι, και τώρα... και αυτοί τόσα χρόνια ψηφίζανε Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήταν ένα πελατειακό σύστημα, δεν το ξέρω. Άρα έχουμε και συνένοχο το λαό με μια διεφθαρμένη πολιτική ζωή
και θυμωμένο το λαό να ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Αυτά δεν ταιριάζουνε. Εγώ θα προτιμούσα και ο λαός να πει αμαρτήσαμε κι εμείς σε κάτι. Δεν έχει και ο λαός πάντα δίκιο, κυρία Μπράουν, ειδικά όταν αρπάζει 2.500 ευρώ συντάξεις την ώρα που έχω ανυψό που εργάζεται στο Βερόπουλο με τρία παιδιά 42 ετών και παίρνει 650 ευρώ και καλείται με αυτά τα 650 ευρώ να ζήσει. Να ζήσει η οικογένεια με τρία. Έτσι είναι. Εγώ θέλω να πάω σε μια σημαντική ερώτηση. Είδαμε χθες και καταλαβαίνουμε πως θα προχωρήσει αυτή η προεκλογική νέα περίοδος μέχρι τις 10 ή 17 Ιουνίου, δεν ξέρω πότε θα έχουμε εκλογές, θα το αποφασίσουν αυτό. 17 φαίνεται. Μάλλον 17 λόγω των... 17 γιατί θα διαλύσουν τη Βουλή από Δευτέρα. Λόγω των πανελλήνιων πανελλαδικών εξετάσεων. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κάτι. Είδαμε ότι καθαρά ότι αυτό θα είναι μια αναμέτρηση μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Λείπει το κέντρο, εγώ δεν άκουσα τον κύριο, ο κύριος Βενιζέλος τα έβαλε και αυτός με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απουσία του κέντρου στην ουσία. Ακούστε και στις προηγούμενες εκλογές της 6ης Μαΐου, ναι. Εμάς σαν κέντρο δεν μας βάλανε. Δεν μιλάω μόνο για εσάς, γιατί υποτίθεται... Ούτε Αντένα, πώς? Δεν μιλάω μόνο για εσάς, μιλάω και για το ΠΑΣΟΚ. Υποτίθεται ότι ήταν ένα κέντρο αριστερό. Δεν ήταν κέντρο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ πάντα και όταν ιδρύθηκε το 1974... Δεν σοσιαλιστικό, αλλά εντάξει. Υπήρχε ΔΙΚ τότε. Υπήρχε, ξέρω εγώ, υπήρχε το κόμμα του Γεωργίου Μαύρου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου καθυστέρησε να έρθει στην Ελλάδα και για να έρθει να ιδρύσει τον ΠΑΣΟΚ. Ήταν σκοπός του να τορπιλήσει το κέντρο. Άλλο αν μετά έκλεψε τις ψήφους του κέντρου τον ΠΑΣΟΚ, παρουσιαζόμενο, επειδή ο Ανδρέας ήταν γιος του Γεωργίου Παπανδρέου, παρουσιαζόμενο σαν έτσι καταπατητής. Τέλος πάντων, πάμε και πάλι στο κέντρο. Επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δεξιό κόμμα, υποτίθεται ότι είναι σοσιαλιστικό ή κέντρο αριστερό. Ναι. Εγώ όταν ακούω τη λέξη προοδευτικό, με ενοχλεί η λέξη. Ναι, ναι. Διότι δεν μπορεί να είναι προοδευτική μόνο η μία πλευρά. Προοδευτικό. Βέβαια. Λοιπόν, το κέντρο, για μένα τουλάχιστον, όπως τα βλέπω, βλέπουμε ότι απουσιάζει. Εσείς έχετε σκοπό να το τονίσετε αυτό στην προεκλογική αυτή περίοδο που έρχεται? Εμείς αν έχουμε σκοπό, τι είπατε, να... Να τονίσετε την απουσία του κέντρου, ενός κεντρώου κόμματος. Δεν είναι απουσία του κέντρου, είναι προσπάθεια εξόντωσης του κέντρου από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προσπάθεια να δείξουν ότι δεν υπάρχει ένας χώρος στον οποίο όμως στρέφονται για να δανείζονται ψηφοφόρους. Καταλάβατε, ενεργούν ως, να μην πω τη λέξη, θα πω βαριά λέξη, πώς ενεργεί ένας κλέφτης που μπαίνει στο σπίτι σας και κλέβει τα πάντα και παρουσιάζεται ως νοικοκύρης. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι, βλέπετε εσείς βλέπετε... Χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για να εμφανίσουν μια παράταξη του κέντρου που είναι γεμάτη κόσμο, έχει τον περισσότερο νοικοκύρη κόσμο, προσπαθούν να εμφανίσουν την παράταξη αυτή ως άδεια, ότι δεν έχει, ότι είναι γυμνή. Εσείς είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και υπέρ της Ευρωζώνης. Και υπέρ της παραμονής στο ευρώ. Στην Ευρωζώνη, ναι. Γιατί θεωρούμε τρέλα και με τον Τζίπρα αυτή τη μεγάλη διαφορά έχω, ότι αν εξηγούσε με τι τρόπο θα βγει από το ευρώ ή θα πάει στη δραχμή, γιατί είδατε τώρα ο Αλαβάνος εμφανίζεται και λέει εντάξει, να καταγγείλουμε τη σύμβαση, αλλά αυτό σημαίνει δραχμή. Τώρα, να πω ενώ κάτι... Ο Τσίπρας λέει να καταγγείλει τη σύμβαση μένοντας στο ευρώ. Ένα λεπτό όμως. Ναι. Υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ο κύριος Αλαβάνος. Ναι. Όσο ήταν πρόεδρος του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας και άλλαξε κάτι τέλος πάντων, έτσι. Ένας νέος άνθρωπος. Ο κύριος Αλαβάνος έχει πάρει. Άλλαξε κάτι προς ποια κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση του λαϊκισμού. Αν άλλαζε κάτι προς την κατεύθυνση της ευθύνης και της σοφροσύνης, δηλαδή ένα κόμμα όταν λέει ευχάριστες ειδήσεις φέρνει κόσμο κοντά του. Ναι, και το θέμα είναι μετά πώς διαχειρίζεσαι αυτή την κατάσταση. Και εγώ ανέλεγα σαν Ένωση Κεντρών που λέω να σταματήσει η πολυθεσία, να σταματήσουν οι δεύτερες, τρίτες συντάξεις, να σταματήσουν οι συνταξιούχοι να εργάζονται. Τα σωστά πράγματα. 800 ευρώ. Όλα αυτά χάνω ψήφους, χάνω τις ψήφους χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι είναι. Το λέω όμως
Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος αν βγει ένας κεντρών τι τον περιμένει. Ενώ οι κύριοι λένε μόνο ευχάριστες κουβέντες. Καλά, και ο κύριος... κανείς να μην ξέρει τι τον περιμένει και μετά να πάρουν ένα κούτσορο να κυνηγάνε τον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι να μου σχολιάσετε. Ναι, ναι. Γνωρίζαμε πριν πάμε στις εκλογές και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά άλλαξαν άρδιν τα δύο κόμματα, δηλαδή Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ενώ παλαιότερα μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, όποιος έχει να τη φέρει εδώ πέρα. Είδαμε στην προεκλογική περίοδο ότι όλοι τώρα λένε αναδιαπραγμάτευση των όρων, άλλοι λένε επαγκίστρωση, άλλοι... τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε αυτό το. Αλλά βλέπουμε ότι αλλάζουν όλοι τώρα. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Πιστεύετε, δεν πιστεύετε αυτό που λέει πολλοί κόσμος, ότι αν δεν ήταν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών, να δει η Ευρώπη ότι ο κόσμος ψήφισε εναντίον του μνημονίου, δεν θα ήταν τόσο πιο χαλαρά τώρα τα πράγματα? Γιατί τώρα ακούω ότι να δώσουμε λίγο χρόνο στους Έλληνες, ενδέχεται κάποιους όρους να τους αναδιαπραγματευτούμε και τέτοια πράγματα. Δεν πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο το εκλογικό αποτέλεσμα σε αυτό? Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Οι ξένοι, πάντα μας έδιναν, γι' αυτό κάνανε το μνημόνιο 1-2, μετά το κούρεμα. Ήδη στην πορεία των 2 ετών συνεχώς δίνουν προθεσμίες καινούργιες. Συνεχώς βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν υλοποιεί τις υποσχέσεις της. Η Ελλάδα, παίρνοντας κάθε δόση, υπόσχεται να μειώσει το έλλειμμά της, υπόσχεται να κάνει αποκρατικοποιήσεις. Ποιος φταίει γι' αυτό? Και δεν προχωρούσαν γιατί κολυσιεργούσαν, διότι από την άλλη μεριά φώναζαν κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ όχι, όχι σε όλα. Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση για να κάνει κάτι, όταν υπάρχουν κόμματα που τα αρνούνται όλα και ένας λαός που δεν θέλει να πληρώσει και ένας λαός που κι αυτός είναι εξοργισμένος με όλους, είναι δύσκολο η κυβέρνηση να προχωρήσει. Είναι γεγονός ότι και η Ελλάδα 2 χρόνια τώρα είναι ένα καμίνι που δεν επιτρέπει στις κυβερνήσεις και να ήθελαν να κάνουν κάτι, να το κάνουν. Οπότε εσείς λέτε ότι πρέπει να... ήταν, είχαμε αγανακτισμένους, είχαμε τον Τζίπρα να λέει όχι σε όλα, την Παπαρίγα να λέει έξω από το ευρώ και έξω από την Ευρώπη. Όταν υπάρχουν λοιπόν, και εσείς να ήσασταν στην κυβέρνηση και βγαίνατε έξω από το σπίτι σας κάθε πρωί και ο κόσμος σας κοίταζε με δυσπιστία. Όχι μόνο, όχι μόνο, ναι, τώρα είδαμε προπυλακισμούς, είδαμε και τι δεν είδαμε. Σας πετάγανε γιαούρτι και τα λοιπά, σας καταδίκαζαν και ακόμη και αυτοί οι ευεργετηθέντες από εσάς που τους είχατε διορίσει στο δημόσιο. Ναι, γιατί τώρα πρέπει να τους διώξετε. Όχι δύσκολα θα βρίσκατε κι εσείς τη δύναμη να συνεχίσετε το έργο της αναδιάρθρωσης οικονομίας. Αυτό νομίζω έπαθα. Κύριε Λεβέντη, πού βλέπετε να πηγαίνει το όλο θέμα? Βλέπετε πρέπει στις... να βρούμε το θάρρος να μιλήσουμε στο λαό. Ένα λεπτό, να πούμε ένα λεπτό. Ότι αν θέλουμε να φύγουμε από το μνημόνιο, μόνο γυρνώντας το ετήσιο έλλειμμα 3% φεύγουμε. Δηλαδή όσο είμαστε 11-12% ετήσιο έλλειμμα, οι αγορές θα μας θεωρούν εξεγραμμένους και συνεπώς δεν θα μας δανείζουν και θα περιμένουμε μόνο μνημόνια και δανεικά. Μόνο όταν η χώρα επιστρέψει σε έλλειμμα 3%, που είναι ο μέσος όρος ελλείμματος στην Ευρωζώνη, μόνο τότε οι αγορές θα ηρεμήσουν και η χώρα θα επιστρέψει στους δανεισμούς, τους φυσιολογικούς δανεισμούς, τους δανεισμούς ας πούμε των αγορών. Κύριε Λεβέντη, επειδή... αν μένουμε σε 12 και σε 15 είναι σαφές αυτό που λέτε. Ετήσιο έλλειμμα, αν λοιπόν ο Τσίπρας θέλει να βγάλει την Ελλάδα από το μνημόνιο, ας υποδείξει σχέδιο να ζει η Ελλάδα με 40 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω... ενώ αυτός λέει μην κόβουμε από κανέναν, μην κόβουμε από κανέναν και να φύγουμε από το μνημόνιο, και εκεί νομίζω έγκυται η απάτη του. Λοιπόν... δηλαδή αν εγώ τώρα βγω και πω σαν Ένωση Κεντρών βγαίνουμε από το μνημόνιο και δεν έχω σχέδιο να ζει η χώρα ετησίως με 40 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα, είμαι και εγώ απατεών. Είμαι σοφιστής. Να ρωτήσω κάτι, ναι, λοιπόν. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτοδύναμη κυβέρνηση και σε αυτές τις εκλογές δεν βλέπουμε. Και τσάμπα κάνουμε και αυτές, όπως είχα πει, τσάμπα κάναμε και τις εκλογές, λοιπόν, της 6 Μαΐου, τσάμπα και αυτές.
Οπότε τα πράγματα δείχνουν ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 1-2% παραπάνω, που έτσι τουλάχιστον φαίνεται, θα πάει μαζί με το Πασόκ και θα κυβερνήσει και θα έχουμε το ίδιο που είχαμε με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι πολύ δεν είναι. Εσείς... Είναι μια εκδοχή αυτό. Εσείς το εγκρίνετε αυτό, κύριε Εγώ το εγκρίνω με ποια έννοια? Να αλλάζανε πολιτική. Εγώ εγκρίνω τη δημιουργία κυβέρνησης. Τώρα αφού αυτοί θα είναι οι πλειοψηφούντες, ας είναι αυτοί. Τι να κάνουμε, στη δημοκρατία υπάρχουν και οι δυσάρεστες αποδοχές. Αποδέχεσαι και τους εχθρούς σου για να λειτουργήσει απλά η δημοκρατία, γιατί πρέπει και να λειτουργεί κάποια στιγμή. Οπότε εσείς εγκρίνετε... Αποδέχομαι το να σχηματίσουν μια κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είπε στο Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Το ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι θα έρθει πρώτο κόμμα, είναι αυτό. Υπό έναν όρο όμως. Υπό έναν όρο. Ότι να κόψουνε τις πολυθεσίες, τις διπλές τριπλές συντάξεις που υπάρχουνε, να κόψουνε τους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 800 ευρώ το μήνα να εργάζονται, ώστε να μπορέσουν και άνεργοι κάποτε να δουλέψουν, να κόψουν τα χρήματα των κομμάτων, να απολύσουν από τη Βουλή 1.700 κομματόσκυλα που έχουν διορίσει συγγενείς τους οι βουλευτές. Δηλαδή να κάνουν περικοπές στο πολιτικό σύστημα, ώστε το έλλειμμα να κατέβει. Να κατέβει το έλλειμμα από 11 να γίνει 6. Δυστυχώς, γι' αυτό... Και μετά, αν πρέπει οι Ευρωπαίοι μας πιέζουν περαιτέρω από 6 να πάμε 3, να βάλουμε χαράτσι, αυτό λέει ένα κεντρών στα σπίτια, αλλά σε αυτούς που έχουν πάνω από 2 σπίτια. Βέβαια, πρώτη και τη δεύτερη κατοικία να την απαλλάξουμε κάθε οικογένειας. Επίσης να μειωθούν μισθοί και συντάξεις μόνο σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Σε όσους έχουν εισόδημα μέχρι 2.000 ευρώ ούτε ένα σέντς να μην πάρουμε, να μην κόψουμε. Αυτή είναι η θέση, να απαλλάξουμε το φτωχό από τα βάρη. Οπότε και να τα μεταθέσουμε στους έχοντες και κατέχοντες. Αν όμως αναλάβουν και κάνουν κυβέρνηση και συνεχίσουν την πορεία να μεταθέτουν στο λαό τα βάρη, εκεί θα βρουν και την Ένωση Κεντρών και τον Βασίλη Λεβέντη αντίθετο. Όλους μας. Αν θέλουν να συνεχίσουν να πληρώνει ο λαός τις μαύρες τρύπες και τις δικές τους σπατάλες και χλιδές, να πληρώνει ο απλός λαός δεν αντέχει πλέον, και εκεί θα έχουμε νέο γύρο αγανακτισμένων, νέο γύρο αντιδράσεων, θα ενωθούν οι αντιδρώντες με τους διαφόρους Τσίπρες, οι οποίοι παρουσιάζουν την εικόνα ευχάριστη ότι γίνεται να καταγγείλουμε το μνημόνιο. Βεβαίως και εγώ συμφωνώ ότι γίνεται να καταγγείλουμε το μνημόνιο. Ένα λεπτό. Να έχουμε σχέδιο πώς θα ζήσει η Ελλάδα με 40 δις ευρώ το χρόνο λιγότερα. Ένα λεπτό, κύριε Λεβέντη, γιατί η λέξη τώρα είναι ακύρωση. Από ό,τι ακούμε όλους τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί μιλάμε. Να έχουν όμως και σχέδιο. Καταγγελία πώς θα ζήσει Καμένης. Η Ελλάδα με 40 δις λιγότερα ετησίως ευρώ. Μάλιστα. Αν δεν έχουν τέτοιο σχέδιο, είναι απατεώνες. Το λέω ευθέως εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης. Κάθε ένας που καταγγέλει το μνημόνιο και δεν έχει σχέδιο σοβαρό και υπεύθυνο να ζήσει η Ελλάδα με 40 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο λιγότερα, ώστε να μειώσει το έλλειμμα στο 3% το ετήσιο, είναι απατεών και αγύρτης. Όποιος εισηγείται να φύγουμε, γιατί εισηγείται να πτωχεύσουμε. Ναι. Εισηγείται να μας καταστρέψει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί δεν έχουμε πτωχεύσει τώρα, κύριε Λεβέντη. Ναι, άλλο η άτακτη, όταν λέμε άτακτη πτώχευση, τι εννοούμε, κυρία Μπράουν? Ο συνταξιούχος να μην πάρει τη σύνταξή του, ο έχων 20.000 ευρώ στην τράπεζα να χάσει τις καταθέσεις του, να γίνει εμφύσιος. Άλλο, αυτή τη στιγμή έχουμε με πτωχεύσει λογιστικά, αλλά μέσω δανείων και μηχανισμών κρατούμε θέση στη ζωή. Πώς είναι ο ασθενής ο κλινικά νεκρός, ο οποίος όμως αναπνέει. Μηχανικά μέσα. αυτό είναι η Ελλάδα. Αν τα μέσα, πολλές φορές οι γιατροί δεν ρωτάνε τους συγγενείς. Να τραβήξουν την πρίζα. Το οξυγόνο. Να τραβήξουν την πρίζα. Αυτό είναι μια οικονομία η οποία κάθε χρόνο καταναλύσκει 40 δις περισσότερα ευρώ από αυτά που παράγει.
Εγώ... μεταφέρει νέο χρέος στο παλαιό. Αυξάνουμε κάθε χρόνο. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε και το θεωρώ το πιο σοβαρό, ότι για να δημιουργηθεί εκ νέου μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν θα μπει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κανείς δεν γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει. Αν δεν κοπούν τα περιττά έξοδα και όλα αυτά που αναφέρετε, που αυτό είναι ο δημόσιος τομέας. Και εδώ θα πρέπει να το πούμε ότι. Είδατε όμως ότι δεν σχολιάζει κανένα κόμμα αυτό. Ένα λεπτό. Ένα σχεδόν για μείωση των δαπανών της ελίτ, της πολιτικής ελίτ, και για μετάθεση των βαρών στους έχοντες και κατέχοντες, που είναι ένα σχέδιο απόλυτα φιλολαϊκό, απόλυτα λογικό. Δεν το σχολιάζει κανείς, γιατί όλοι θέλουν, όλοι θέλουν την πολυτέλειά τους. Λοιπόν. Όλοι θέλουν να ζουν εις βάρος του κόσμου οι αποτελούντες τους κομματικούς κορμούς. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, πρέπει να σας πω κάτι, ότι εγώ, επειδή διαβάζω και τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παρακολουθώ την επικαιρότητα, ουδέποτε η Τρόικα είπε κόψτε μισθούς και συντάξεις. Είπε κόψτε το δημόσιο τομέα. Ελαττώστε το δημόσιο τομέα. Το έλλειμμα να μειώσουμε. Αυτό τους ενδιαφέρει αυτό. Μόνο τελευταία ήρθαν και έκαναν την παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό εμένα. Και για λόγους ανταγωνιστικότητας αυτό. Τώρα, όταν λέμε ανταγωνιστικότητα, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Όταν δεν μπορεί να σε κάνει. Ανταγωνιστικότητα τι εννοούν. Ναι. Ότι όταν έχεις εδώ στην Ελλάδα μέσο μισθό 1500 και δίπλα στη Βουλγαρία 200, να με συγχωρείτε, να καταφέρει η σοκολάτα η ελληνική να προχωρήσει στην Ευρώπη. Με συγχωρείτε, κύριε Λεβέντη. Αυτό εννοούν. Αυτή δεν το ευνοώ εγώ. Ένα λεπτό ξέρω. Πρέπει να στραφεί σε ζητήματα που έχει την αδιαφιλονίκητη, το αδιαφιλονίκητο πλεονέκτημα. Κύριε Λεβέντη, γνωρίζουν. Δηλαδή βιομηχανικά. Οι Ευρωπαίοι και όλοι γνωρίζουν ότι η Βουλγαρία μπορεί να έχει μισθούς τέτοιους, αλλά έχει και ανάλογες τιμές στο βιωτικό επίπεδο. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τιμές Λονδίνου και να παίρνουμε μισθούς Βουλγαρίας, για να είμαστε και σωστοί, δηλαδή καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Αυτά είναι παραμύθια, έτσι. Όταν πας να πληρώσεις ένα ενίκιο. Όμως δεν θα βρείτε τριθεσίτες, όπως είναι στην Ελλάδα. Όχι βέβαια. Στη Βουλγαρία δεν θα δείτε συνταξιούχους αστυνομικού 48 ετών. Ναι. Στη Βουλγαρία δεν θα δείτε η δικαστική συνταξιούχη να παίρνει 6.000 ευρώ σύνταξη. Καταλάβατε, στη Βουλγαρία, παρότι είναι ένα κράτος που κατέπεσε από το Ανατολικό Μπλοκ, δεν θα δείτε τις υπερβολές και τη χλειδή, τις κλεψές και τις μίζες και όλο αυτό το πολιτικό χρήμα. Ούτε Τσουκάτους θα δείτε, ούτε Άκης Τσοχατζόπουλους θα δείτε, ούτε τέτοια έσχη θα δείτε. Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι δυστυχώς πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και με ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ κύριε Βάρτη, και από πλευράς Ένωσης Κεντρών χαιρετίζω όλη την Άξο και όλη την ευρύτερη περιοχή Κυκλάδων. Να είστε καλά, καλή σας μέρα από την Άξο. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.